Καθώς δεν έχει τέλος η προκλητική στάση της Τουρκίας και πριν από λίγο είχαμε νέες βολές προς την Ελλάδα, στη σκιά της τοποθέτησης που έκανε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα σχολιάσουμε όλες τις εξελίξεις. Μαζί μας στο στούντιο εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV, ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν, θα ήθελα, κύριε Κεφαλογιάννη, ένα πολύ σύντομο σχόλιο για το πώς είδατε και ακούσατε εσείς αυτά που είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ήταν μια σοβαρή ομιλία, με αυτοπεποίθηση. Θύμιζε πολύ αυτό που έλεγαν οι Ρωμαίοι αλλά και ο Κέννεντι. Δεν φοβόμαστε να διαπραγματευτούμε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν διαπραγματευόμαστε υπό καθεστώς φόβου. Και αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα φέρεται κοσμοπολίτικα. Είναι μια υπολογίσιμη στρατιωτική δύναμη, είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας δίκαια. Το δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση. Είμαστε αποφασισμένοι προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα είμαστε γείτονες. Θέλουμε μια ειρηνική διευθέτηση των προβλημάτων μας με βάση το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, τις διεθνείς συμφωνίες, συνθήκη της Λοζάνης, όλες οι συνθήκες οι οποίες έχουν υπογραφεί από την Ελλάδα, τη διεθνή κοινότητα, αλλά και πολλές από αυτές και από την Τουρκία. Και με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως ορίζει ο καταστατικός χάρτη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ότι οι διαφορές μεταξύ κρατών πρέπει να λύνονται ειρηνικά. Mm-hmm. Αυτή είναι η διαφορά μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Η διαφορά της κοινωνίας των εθνών που υπήρχε πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών μετά τις εκατόμβες των νεκρών του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου είναι ότι όλες οι διενέξεις, όλες οι διαφορές πρέπει να επιλύονται με ειρηνικό τρόπο. Και με βάση το διεθνές δίκαιο. Κάποια από τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης μέχρι και αυτή την ώρα κάνουν αναφορές στο κομμάτι της ομιλίας του Πρωθυπουργού που απευθύνθηκε στους πολίτες της Τουρκίας. Κάποια λοιπόν από τα μέσα κάνουν λόγο ότι με αυτόν τον τρόπο λέει απαξιώνει την ηγεσία της Τουρκίας. Και θέλω να αντιστρέψω το ερώτημα. Από πότε θεωρείται απαξίωση η αναφορά ενός αρχηγού, ενός πολιτικού αρχηγού, ενός πρωθυπουργού στους πολίτες μιας χώρας που η ηγεσία της απειλεί τη δική μας χώρα? Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Δεν υπάρχει θέμα, ίσα ίσα, το να είναι οι λαοί σε μια ισορροπία, να έχουν καλές σχέσεις γειτονίας, να υπάρχει καλή χημεία μεταξύ των λαών, βοηθάει και την ειρηνική επίλυση των οποιοδήποτε διαφορών. Αλλήμονω κι αν στον 21ο αιώνα δεν κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Άριστα έκανε ο Πρωθυπουργός που απευθύνθηκε στον τουρκικό λαό. Εάν απαξιώνεται η τουρκική ηγεσία, δεν απαξιώνεται από τις ομιλίες του Πρωθυπουργού είτε στο Κογκρέσο, στην ιστορική ομιλία η οποία έγινε στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία και των βουλευτών και των γερουσιαστών των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε στην ομιλία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Είναι η πολιτική, είναι η ρητορική, είναι αυτό το οποίο κάνει ο κ. Ερντογκάν τα τελευταία χρόνια, το οποίο τον απομονώνει και τον απαξιώνει. Όταν λέει την κυρία Μέρκελ ότι είναι Χίτλερ, όταν λέει στον κύριο Μακρόν ότι είναι τρελός, όταν λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σας υπολογίζω, όταν λέει προχθές στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών ποιος είναι ο κ. Μπάιντεν, εγώ είμαι ο Ερντογκάν. Όταν έχει αυτή τη ρητορική. Ναι, το Μητσοτάκη Γιόκ, όταν έχει αυτή τη ρητορική της επιθετικότητας, απαράδεκτη για πολιτισμένο λαό και πολιτισμένη κυβέρνηση και πολιτισμένο κράτος που απευθύνει προς την Ελλάδα και όλες αυτές οι απειλές, βεβαίως απαξιώνεται και απομονώνεται διεθνώς. Δεν υπάρχει απολία γι' αυτό. Από την εμπειρία σας, το γεγονός ότι πριν από 24 ώρα ο Ερντογάν έδειξε φωτογραφίες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, φαίνεται ότι γενικεύει αυτή την ένταση. Τη φτάνει στο ανώτατο επίπεδο, ζητάει από την διεθνή κοινότητα να πάρει θέση. Σας προβληματίζει, σας φοβίζει, σας κάνει να έχετε δεύτερες σκέψεις γιατί μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα? Το να απαξιώνει τον ίδιο. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός σωστά αποδόμησε ένα προς ένα όλα τα ανυπόστατα επιχειρήματα του κ. Ερντογκάν. Και αυτό μας βοηθάει, διότι υπάρχουν ευήκοα όταν προχωρήσουμε σε συζητήσεις οι οποίες γίνονται σε πάρα πολλά επίπεδα. Σε επίπεδο ηγετών, με τον κύριο Μητσοτάκη και τους άλλους ηγέτες, σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, ελληνικής διπλωματίας, στα διεθνή φόρα. Ξέρετε, εγώ είμαι μέλος και υπήρξα και πρόεδρος για πολλά χρόνια της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Έπρεπε σήμερα να γύριζα από την Τουρκία, όπου 80 Τούρκοι και Ευρωπαίοι βουλευτές θα συζητούσαν την ταξιδιωτική πορεία της Τουρκίας. Το ακύρωσαν. Το ακύρωσαν με προφάσεις αστείες και αυτό δείχνει ότι βρίσκονται σε μια εσωτερική αναταραχή. Με πολλά εσωτερικά προβλήματα, με πολλές εσωτερικές ανισορροπίες και αντιφατικές δηλώσεις, οι οποίες και τις παρουσιάσατε και στο δελτίο σας σήμερα. Άλλες δηλώσεις έκανε ο
ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του κ. Ερντογκάν, άλλες δηλώσεις έκανε ο Υπουργός Άμυνας κτλ. Ο ίδιος ο κ. Ερντογκάν άλλες δηλώσεις κάνει στον ΟΗΕ όταν γυρίζει πίσω τελείως απομονωμένος και απαξιωμένος, αρχίζει και λέει άλλα πράγματα. Το θέμα είναι πώς η διεθνής κοινότητα, σε μια στάθεια που υπάρχει σε όλο τον κόσμο σήμερα, μπορεί να πιέσει την Τουρκία να πάει προς τη λογική των καλών σχέσεων, της συνεργασίας, της ειρηνικής διευθέτησης των οποιοδήποτε θεμάτων, των σχέσεων καλής γειτονίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Εκεί θέλουμε να πάει ο κ. Ερντογκάν, και αν πάει εκεί, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρός να συζητήσουμε. Αυτή η προκλητική καθημερινή ρητορική της Τουρκίας, γιατί όλη αυτή η ένταση, κύριε Υπουργέ, διαρκεί αρκετούς μήνες. Σας προβληματίζει με δεδομένο ότι υπάρχουν αναλυτές, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που βλέπουν μία πιθανή σύραξη ή ένα παρατεταμένο θερμό επεισόδιο πιο πιθανό από ποτέ. Εσάς η δική σας εκτίμηση ποια είναι? Ναι, με ανησυχεί πάρα πολύ. Και δεν σας κρύβω ότι πριν μια εβδομάδα συγκρούστηκα με Τούρκους αξιωματούχους στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν επανέφεραν το θέμα των S-300, μιας και τους έχουμε στην Κρήτη, και των υποτιθέμενων παραβιάσεων του εναέριου χώρου και της κυριαρχίας της Τουρκίας στη Μικρά Ασία από την ελληνική αεροπορία, όπου τους είπα, φέρτε στοιχεία, αν δεν φέρετε τα στοιχεία, είστε ψεύτες, και ως ψεύτες οφείλετε να απολογηθείτε. Και περιμένω μέχρι την επόμενη συνεδρία, δηλαδή αυτή που θα γίνει την προηγούμενη εβδομάδα, είτε να φέρετε τα στοιχεία, είτε να ζητήσετε συγγνώμη για αυτές σας τις ψευδείς αναφορές με τα ψεύτικα νέα τα οποία προσπαθείτε να διασπείρετε σε όλο τον κόσμο για να δημιουργήσετε μια αναταραχή. Γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει ότι με αυτή τη νέα προσέγγιση που έχετε της αμφισβήτησης των συνθηκών, της αμφισβήτησης του status quo, της αμφισβήτησης αυτού που υπάρχει ως ειρηνικός κόσμος μετά τον παγκόσμιο πόλεμο, σίγουρα σας απομονώνει και σίγουρα αυτό δεν είναι αυτό που επιθυμεί ούτε η Δύση, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Συμμαχία στο ΝΑΤΟ. Θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, σε μια σημαντική σύνοδο που θα λάβει η χώρα αυτή την εβδομάδα στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Δήμο της Χερσονήσου. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η καρδιά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα χτυπήσει στην Κρήτη. Μάλιστα, γνωρίζω ότι στις εργασίες της Συνόδου θα βρεθεί μέσα στην εβδομάδα και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Είστε ένας άνθρωπος που έχετε κατευθείαν από την Ευρώπη, δραστηριοποιήσετε πολιτικά τα τελευταία χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να μου πείτε πόσο σημαντικό είναι για την Κρήτη να φιλοξενεί μια τέτοια σύνοδο σε μια περίοδο που υπάρχει και μια ρευστότητα στη γενικότερη γεωπολιτική σκακέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μαζευτεί όλη η πολιτική ηγεσία. Ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει τους περισσότερους πρωθυπουργούς στην Ευρώπη. Συνήθως αυτές τις συναντήσεις και εδώ θα έρθουν πάρα πολλοί πρωθυπουργοί. Θα έρθουν αρχηγοί κρατών, θα έρθει όλο το επιτελείο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτό το είχαμε οργανώσει πριν πολύ καιρό, πριν την πανδημία, και μάλιστα και πριν από τις εκλογές μας. Πρόλαβε η πανδημία, αναβλήθηκε λόγω των σεισμών πέρυσι και το κάνουμε φέτος. Αλλά όμως η συγκυρία είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Είναι αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε από τους γείτονές μας από τα Ανατολικά. Ο Μάλφερντ Βέμπερ είναι ένας διακεκριμένος φιλέλληνας, φίλος του Πρωθυπουργού και προσωπικός φίλος δικός μου. Αυτός ήταν η αιτία που και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα αλλά και το Κοινοβούλιο μαζί με άλλους ηγέτες των άλλων κομμάτων και των σοσιαλιστών και άλλων πολιτικών ομάδων έχουν μια σαφή θέση για την Τουρκία. Τα μηνύματα είναι σαφέστατα για πρώτη φορά. Οι κυρώσεις είναι πάνω στο τραπέζι και βεβαίως οι δηλώσεις οι οποίες γίνονται δεν είναι δηλώσεις που υποστηρίζουν ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δηλώσεις που υποστηρίζουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο και αυτό που λένε στον κύριο Ερντογκάν, και αυτό είναι η μεγάλη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας και έχουμε συμβάλει κι εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι διμερές, δεν είναι ελληνοτουρκικό, αλλά είναι ένα πρόβλημα πια το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρεί δικό της, είναι πρόβλημα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Και επικοινωνιακά είναι πολύ σημαντικό, κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι στην σκακέρα της έντασης η Τουρκία το τελευταίο διάστημα έχει βάλει αρκετές φορές και την Κρήτη. Άρα το να φιλοξενεί η Κρήτη ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηγεσίας με κορυφαία στελέχη είναι πολύ σημαντικό. Άρα μου λέτε ξεκάθαρα ότι στην ατζέντα θα μπουν και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και όλη αυτή η τουρκική προκλητικότητα. Ασφαλώς, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται για να δούμε και να καθορίσουμε ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρώπης. Ποιο θα είναι το μέλλον της Ανατολικής Ευρώπης, πώς θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια.
αυτό το brainstorming κάνουμε, αυτή mm-hmm. τη συζήτηση κάνουμε, αυτές τις αποφάσεις παίρνουμε και μέσα σε αυτές τις αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, το ουκρανικό ζήτημα το οποίο υπάρχει, η αστάθεια στην νότια-ανατολική Μεσόγειο, συζητείται βεβαίως το θέμα της Τουρκίας. Και βεβαίως ενεργειακή κρίση, ένα τεράστιο θέμα που έχει προβληματίσει αρκετά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκετές από τις ηγεσίες χωρών κάνουν λόγο για έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Θα τεθούν βάσεις για μια ενιαία πολιτική, θα βγουν κάποιες ειδήσεις για το πώς θα κινηθεί αυτός ο χειμώνας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές, κύριε Κεφαλογιάννη? Κοιτάξτε, αυτός είναι ο πόλεμος της γενιάς μας. Διότι αν δεν το δώσουμε αυτόν τον πόλεμο σε αυτή τη γενιά, είναι βέβαιο θα τον υποστούμε στην προηγούμενη γενιά και ξέρουμε mm-hmm. τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια με τις 100.000 νεκρών και εδώ στην Κρήτη. Άρα έχουμε πως ένα πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος, γιατί πρέπει να πολιτευτούμε με βάση αρχές και αξίες. Δεν μπορούμε να εξισώνουμε το θύμα με το θύμα. Το θύμα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Ουκρανία, ο θήτης είναι η Ρωσία, γιατί αύριο θα είμαστε εμείς τα θύματα, με θήτη την Τουρκία και θύματα εμάς. Άρα το διεθνές δίκαιο πρέπει να υπάρχει, οι αρχές και οι αξίες, το ευρωπαϊκό κεκτημένο πρέπει να τηρείται, πρέπει να στυλώνουμε τα πόδια σε θέματα αρχών και αξιών και διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας. Αυτό λοιπόν είναι σαφές ότι δημιουργεί και τα προβλήματα που πρέπει να γράψετε. Ποια είναι τα προβλήματα? Δεκαπλασιάζεται η τιμή του αερίου. Πολλαπλασιάζεται η τιμή των καυσίμων. Αυτό δυστυχώς το πληρώνουν οι λαοί. Βεβαίως, όσο μπορούμε και στην Ελλάδα που έχουμε πάρει πρωτοβουλίες και ο Πρωθυπουργός έχει πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες συζητούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτές απορροφά η ίδια η πολιτεία. Αλλά η πολιτεία δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα είναι σε καλό σημείο οικονομικό. Άρα σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά να υιοθετήσουμε ευρωπαϊκές πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση για το φετινό και το επόμενο. Πολύ γρήγορα, επειδή ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, θέλω να μου δώσετε λίγο το πρόγραμμα της Συνόδου. Ξεκινάει την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη θα βρεθεί στο. Όχι, ξεκινάει την Τρίτη. Ο Πρωθυπουργός αυτή την Τρίτη το βράδυ. Την Τρίτη το βράδυ. Ναι, θα μιλήσει μαζί με τον Μάλφερ Βέμπερ, ουσιαστικά θα ανοίξουν αυτή τη συζήτηση και θα γίνουν επιμέρους συζητήσεις για τα διάφορα θέματα που αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια. Μάλιστα. Τα θέματα της ασφάλειας, τα θέματα της Ουκρανίας, την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πάει μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Καλό σας βράδυ.